εξελίξει. Είναι μαζί μας η κυρία Τένια Μακρύ, η ψυχολόγος μας, την οποία και βλέπετε και ήδη. Καλημέρα, κυρία Μακρύ, σας, καλημέρα σας. Ο κύριος Γιάννης Μαρακάκης, ο δικηγόρος μας. Γεια σας, κύριε Μαρακάκη. Και ο πρόεδρος των Αστυνομικών Αθήνας, ο κύριος Δημοσθένης Πάκος. Γεια σας, κύριε Πάκο, από εσάς θα ξεκινήσουμε. Σεξουαλικές παρενοχλήσεις, απόπειρες βιασμών, βιασμοί, λεκτική βία. Βλέπουμε ότι προκύπτουν συνεχώς νέες ιστορίες που συνδυάζονται με πρόσωπα που δεν μπορούσε κανένας από εμάς να φανταστεί ότι θα ακούγαμε όλα αυτά. Και υποθέσεις ανηλίκων που είναι, νομίζω, το βαρύτερο. Η κόκκινη γραμμή. Το βαρύτερο όλων, κυρία Μακρύ. Δηλαδή, αυτά πήγαν και στον εισαγγελέα χθες. Το είδατε, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως το είδα. Βεβαίως. Mm-hmm. Όλα αυτά που ακούμε είναι πολύ λυπηρά, αλλά είναι αληθινά. Δηλαδή αυτά συμβαίνουν, αλλά ξέρετε, κρύβεται κάποιο κάτω από ένα πέπλο ενοχής. Ακούσαμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά σε αυτούς, οι οποίοι μαρτύρησαν την πραγματικότητά τους, ότι γνωρίζαν για αυτές τις ιστορίες, αλλά κανείς τους δεν μιλούσε. Αυτό λοιπόν το πέπλο ενοχής το οποίο έχουμε όλοι, είναι κάτι, αυτό είναι εκείνο το οποίο είναι σωστό να σπάσει. Εκτός από το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν αυτές τις εμπειρίες να μιλάνε με θάρρος και να έχουν μάθει να μιλάνε χωρίς να νιώθουν ενοχή για αυτό το οποίο γίνεται, και σύν τις άλλες οι άνθρωποι του περιβάλλοντος, στους οποίους γνωστοποιείται αυτό το γεγονός, επίσης να εκφράζουν όχι την άποψή τους, αλλά να βοηθούν τα άτομα, αυτά τα θύματα να εκφράζονται. Όσο πια για το θέμα των ανηλίκων που λέτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί χειρότερο σε έναν άνθρωπο αυτής της ηλικίας να βιώσει μια τέτοια εμπειρία. Πρέπει να σας πω ότι το εσωτερικό του διαλύεται, νιώθει ότι δεν αξίζει, νιώθει ότι γίνεται όργανο και μπορεί να γίνει όργανο στη ζωή του οποιοδήποτε. Πώς αυτοί οι άνθρωποι συνέχιζαν τη ζωή τους, την καριέρα τους, μέσα τους με αυτό το βάρος, κυρία Μακρύ. Αυτό είναι φοβερό πραγματικά. Μόνο εσείς μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό. Ναι, κύριε Οικονόμου, αυτοί οι άνθρωποι θα κάνανε πολύ περισσότερα πράγματα για τον εαυτό τους και θα είχαν μια τελείως διαφορετική εξέλιξη αν είχαν απελευθερωθεί από αυτό το γεγονός πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι ένα βαρύδι. Λέτε, είναι καθόρισε λοιπόν το τη ζωή τους, κυρία Μακρύ, αυτό το γεγονός. Καθόρισε τη ζωή τους αυτό το γεγονός. Αναφυσβήτητα. Όχι μόνο, κυρία Σασοκούλου, την καθόρισε. Την ζωή τους την σκίασε. Τη ζωή τους την έβαλε ούτε καν σε βήμα σημεωτών. Σταμάτησε το συναισθηματικό τους κομμάτι. Ξέρετε τι είναι να παγώνουμε συναισθηματικά? Αυτό το βλέπουμε συνήθως στις ψυχικές παθήσεις, όπου εκεί υπάρχει παθολογικό αίτιο. Αλλά όταν όμως η ψυχολογική μας κατάσταση, τα συναισθήματά μας παγώνουν εξαιτίας άλλων ανθρώπων, αυτό είναι απάνθρωπο. Πάντως, κυρία Μακρύ, θα πούμε στη συνέχεια και με τον κύριο Μαρακάκη για το νομικό κομμάτι. Υπάρχει όμως και η ηθική και η κοινωνική καταδίκη, η οποία είναι πολύ επίσης σημαντική, και η επαγγελματική απομόνωση. Δηλαδή εδώ βλέπουμε μύθους, τεράστια ονόματα, πρωταγωνιστές που τους έχουμε συνδυάσει με το θέατρο και με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, να καταραίουν μπροστά μας. Αυτό συμβαίνει. Μα αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την ιδιαίτερη δύναμη, την οποία τη χρησιμοποιούν ιδιαίτερα, κύριε Αναστασοπούλου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δύναμη, δεν έχει εξουσία, δεν θα το κάνει αυτό. Εκείνος όμως ο οποίος πιστεύει ότι έχει φτάσει στην κορυφή της σκάλας και όλοι από κάτω είναι υποτακτικοί του και οποιαδήποτε, αν το θέλετε, όρεξη έχει, αυτός ο άνθρωπος το κάνει. Και δεν το κάνει μόνο μία φορά, κύριε Αναστασοπούλου. Δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι και εκείνοι έχουν υποστεί αυτή τη βία της φάσης μορφής, οι οποίοι δεν έχουν μιλήσει ακόμα. Σωστά. Πάντως η δικαιοσύνη, κύριε Μαρακάκη, δεν μπορεί να παρέμβει σε όλα. Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω παραγραφής, τα θύματα δεν θα δουν καν μια δικαστική δικαίωση. Αυτό όμως δεν τους σταματά, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς ούτε το είδος, ούτε τον αριθμό των καταγγελιών που έχουν γίνει στην εισαγγελία, αυτό το οποίο, και επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στα ανήλικα, αυτό το οποίο πρέπει να αναφέρουμε, και ο νομικός κόσμος θεωρεί ότι σύντομα θα διορθωθεί, είναι ότι στη διάταξη που αφορά την παραγραφή, όπως γνωρίζετε ήδη, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Το είχαμε πει, βεβαίως. Σε ό,τι αφορά κακουργήματα τα οποία έχουν τελεστεί κατά ανηλίκων, η παραγραφή ξεκινάει από τότε που θα ενηλικιωθούν. Όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, και αυτό είναι μια σωστή μέρημνα του ποινικού μας κώδικα. Σε ό,τι αφορά τα πλημελήματα. Και αρκετές από τις καταγγελόμενες πράξεις είναι πλημεληματικές. Δυστυχώς αυτά παραγράφονται σε κανονικό χρόνο. Άρα, αυτό να δούμε λίγο το συγκεκριμένο. Συγγνώμη, κύριε Μαρακά, και εδώ έχουμε έναν ενήλικα, ο οποίος καταγγέλει ότι όταν ήταν 15 ετών είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από γνωστό σκηνοθέτη. Εδώ τι ισχύει? Εάν η κακοποίηση
όταν θα γίνει ανάλυση του εγκλήματος πράξης, είναι κακουργηματική, τότε δεν θα έχει παραγραφεί σίγουρα. Εντάξει, θα πάρει τον δρόμο του στην εισαγγελία. Αν όμως η ανάλυση των πράξεων φανεί ότι είναι πλημεληματική, τότε υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να είναι παραγεγραμμένες οι πράξεις. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να διορθωθεί και να έρθει να προσαρμοστεί συγκεκριμένη διάταξη και για πλημελήματα, ώστε να μπορούν να μπορούν να μπουν κάτω από τη φτερούγα της εισαγγελίας και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, των κύριε Μαρακάκη, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταγγείλουν τότε. Επομένως, αυτή τη στιγμή η παρέμβαση στη δικαιοσύνη σε τι συνίσταται, εάν τα περισσότερα από αυτά είναι παραγεγραμμένα. Αν είναι για ένας φάκελος, για παράδειγμα, στο να βοηθηθούν άλλα θύματα που είναι πιο πρόσφατα που, να πάνε που να καταθέσουν. Να είναι πιο πρόσφατα και έτσι να γίνει μια σύνδεση. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, είναι σαφές ότι είναι και ζήτημα δημόσιας τάξης και για την εισαγγελία να έχει εικόνα τι συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό περιβάλλον. Mm-hmm. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι μετά, αν ερευνηθούν αυτά, πραγματικά, ακόμα και αυτοί που δεν πάνε αυθορμήτως να καταγγείλουν κάτι, είναι πολύ πιθανό να βγάλουμε λαβράκι που λένε. Και mm-hmm. έτσι, τουλάχιστον αν δεν γίνει αυτοκάθαρση μέσα από αυτούς που έχουμε πει, τους θεσμικούς φορείς, να μπορέσει να φανεί η θεσμική δικαιοσύνη. Κύριε Πάκο, πάντως χθες κατατέθηκε η πρώτη μήνυση σε όλη αυτή την ιστορία, όπως είδαμε. Θεωρείτε ότι είμαστε ακόμη στην αρχή? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι ακόμη στην ουσία δεν έχουμε δει τίποτα? Εγώ δεν είμαι ειδικός πάνω σε αυτό το θέμα. Πάντως, από όσα μπορώ να γνωρίζω, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο στο τέλος της ημέρας, εφόσον γίνουν οποιασδήποτε μηνύσεις, να μπορεί να γίνει μια σωστή προανάκριση πάνω σε αυτά, όταν έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Νομίζω, αφού συζητάμε αυτό το πράγμα, ότι θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, ούτως ώστε ο κόσμος ο οποίος υφίσταται αυτά τα πράγματα να κάνει πιο εύκολα καταγγελίες. Και στις περιπτώσεις ανηλίκων, όπως σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, η δουλειά που πρέπει να γίνει προανακριτικά από τους συναδέλφους είναι τεράστια και είναι και πάρα πολύ δύσκολη όταν έχουμε ανηλίκους. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η νομοθεσία και πάρα πολύ δύσκολο ψυχολογικά, ώστε οι άνθρωποι αυτοί, οι οικογένειές τους. Άρα χρειάζονται εκπαιδευμένοι συναδελφοί σας που να χειρίζονται αυτά τα θέματα. Οι συνάδελφοι είναι εκπαιδευμένοι, ιδιαίτερα τώρα στην υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων. Και εκπαιδευμένοι είναι και μεγάλη εμπειρία έχουμε. Και σας έχω ξαναπεί ότι αν κάποια πράγματα βγαίναν προς τα έξω και καλώς δεν βγαίνουν, γιατί υπάρχει και η ψυχολογία των παιδιών αυτών, πραγματικά θα παθαίναν όλοι σοκ. Λέω ότι είναι πολύ δύσκολη όμως όλη η διερεύνηση, όλη η προανάκριση, δηλαδή, όλη η διαδικασία. Δηλαδή από τη στιγμή, κύριε Πάκο, που έρχεται ένα θύμα και δίνει όλα αυτά τα στοιχεία και τα καταγγέλλει στην αστυνομία, ποια διαδικασία ακολουθείτε? Η αστυνομία δεν αυτοτερχεί. Η αστυνομία συνομιλείται με τον εισαγγελέα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και μια καταγγελία να υπάρξει, όταν γίνεται μια προανάκριση, σας ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός, πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση με τον εισαγγελέα. Αυτό το πράγμα οδηγείται, είναι αδίκημα ή δεν είναι αδίκημα. Mm-hmm. Αλλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, επειδή η αστυνομία, ας πούμε, δεν δικάζει, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ανηλίκων, είναι τόσο πολύ δύσκολη η δουλειά. Και τώρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ξεκίνησε και μια συγκεκριμένη αναβάθμιση των ανηλίκων, το είδατε και εσείς. Ερχόμαστε, κύριε Πάκο.